Γραφειοκρατικές αγγυλώσεις και ανώνυμες, τις περισσότερες φορές καταγγελίες που δημιουργούν πρόβλημα, ωστόσο συνθέτουν το σκηνικό που καλείται να αντιμετωπίσει ο Δήμος Πογονίου που επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να αναδείξει τη λίμνη Ζαραβίνα. Όσοι πίστεψαν πως η οριστική λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς με την κατοχύρωση της λίμνης στο ελληνικό δημόσιο θα έβαζε και τέλος τα όποια προβλήματα διαψεύστηκαν. Και αυτό αποδείχθηκε με την αυριανή προγραμματισμένη συναυλία των Pix Lux και του Δημήτρη Ιφαντή στις όχθες της Λίμνης, αφού μια καταγγελία τις προηγούμενες ημέρες προκάλεσε την παρέμβαση του Δασαρχείου και η συναυλία θα πραγματοποιηθεί μεν αλλά σε διαφορετικό σημείο από αυτό που είχε προγραμματιστεί. Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποίησε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Πογονίου Δελβινακίου την Κυριακή, ο Δήμαρχος Κώστας Καψάλης, ακόμη και η αυτονόητη προσπάθεια για τη βελτίωση στοιχειωδών υποδομών και τον καθαρισμό της παραλίμνιας έκτασης συναντά αντιδράσεις. Κάναμε κάποιες συναυλίες για να φέρουμε τον κόσμο κοντά στη λίμνη, να γνωρίσει τη λίμνη, να περπατήσει περιμετρικά της λίμνης. Και το πετύχαμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Το πετύχαμε με την έννοια ότι βλέπει σήμερα ότι κάποια άτομα τα οποία περνούσαν απέναντι από τον κεντρικό δρόμο χαζεύανε τη λίμνη, αλλά δεν σταματούσαν, δεν περπατούσαν πάνω στη λίμνη. Αυτό το βλέπουμε τώρα, γίνεται κάθε χρόνο και πιο έντονο. Και επισκέπτεται κόσμος. Δυστυχώς όμως οι αγγυλώσεις που υπάρχουν, οι γραφειοκρατικές αγγυλώσεις και επειδή η λίμνη μέχρι πρότινος, ξέρετε, ήταν ιδιόκτητη, δεν έχουν καθοριστεί τα όρια της, δεν έχει γίνει κτηματογράφηση της λίμνης, υπάρχουν ιδιοκτησίες, αλλά και εκεί που υπάρχει το δημόσιο, και εκεί υπάρχουν αγγυλώσεις με τα δασαρχεία. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, εδώ που κάνουν μπάνιο, αυτό είναι ένα δασοτέο. Που σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει καμία δραστηριότητα. Αυτό δημιουργεί σε εμάς. Προχωρήσαμε πέρυσι να κάνουμε μια αναβάθμιση της περιοχής, κάνοντας μια προμήθεια περίπου των 40.000 σε κιόσκια, παγκάκια, τραπεζοπάγκους, να μπορεί ο επισκέπτης να έρθει, να καθίσει, να κάνει το πικνίκ και να περάσει ευχάριστα κάποιες ώρες. Δυστυχώς, μια στοιχειώδη υποδομή χωρίς παρεμβάσεις, ουσιαστικές παρεμβάσεις, αλλά μια καλυτέρευση δηλαδή σε ξύλινο, χωρίς τσιμέντα, χωρίς τίποτα, και δυστυχώς μας απαγόρευσαν για να προχωρήσουμε πρώτα στην κτηματογράφηση της λίμνης, οριοθέτηση της λίμνης και το τι θέλουμε να κάνουμε. Θα το κάνουμε και αυτό, αλλά δεν περπατούν έτσι τα πράγματα. Είναι απλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν, δεν χρειάζεται νομίζω καμία περιβαλλοντική μελέτη, δεν χρειάζεται το να βάλεις ένα παγκάκι, ένα κιόσκι σε κάποιο σημείο ή να καθαρίσεις από τα γκάθια για να μην κινδυνεύει ο κόσμος από τα φίδια και από τα... Δυστυχώς όμως αυτά είναι αγγυλώσεις που θα το ξεπεράσουμε, που τις αντιμετωπίζουμε καθ' όλη τη διάρκεια. Και βέβαια οι υπηρεσίες κάνουν τη δουλειά τους, βάζουν τον νόμο, είναι κάποιοι κακόπιστοι οι οποίοι καταγγέλουν και με ανακρίβειες ότι δημιουργούμε περιβαλλοντικό πρόβλημα. Για την αξιοποίηση της λίμνης και της ευρύτερης περιοχής μίλησαν ακόμη ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Στέλιος Κουκουλάρης και ο πρόεδρος των Ερασιτεχνών Αλιέων Ιωαννίνων Κωνσταντίνος Φρίγκας. Από τα δρόμενα τα πολιτιστικά περισσότερο, αποφασίσαμε φέτος να κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια και ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Κυνηγετικό Σύλλογο Δελβινακίου και συμπράξαμε με άλλους δύο πολύ δυνατούς φορείς, το Σύλλογο, τον Σκοπευτικό Όμιλο Ιωαννίνων Μπούντο και τον Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Ιωαννίνων, οι οποίοι με παράλληλες δράσεις γεμίσαν αυτή τη μέρα σε αυτό το μαγευτικό τοπίο της λίμνης της Ζαραβίνας. Και αυτό που θέλουμε να περάσουμε και σαν μήνυμα είναι ότι οι κυνηγοί δεν ασχολούνται μόνο με το κυνήγι, ασχολούνται γενικά με δραστηριότητες στη φύση, ασχολούνται με τη φύση, την προστατεύουν και είναι εδώ για να μπορούν να βοηθήσουν όλους τους άλλους να την απολαμβάνουν. Θέλουμε να συμπράξουμε με το Δήμο Πογονίου, ούτως ώστε με μια βιώσιμη προσπάθεια να αναδείξουμε αυτά τα σημεία ενδιαφέροντος και να προχωρήσουμε και στο κομμάτι του τουρισμού που έχουμε μείνει λίγο σαν Δήμος πίσω. Και νεκρή λίμνη δεν είναι. Όπως και η λίμνη Πηγονάου, λίμνες με τεράστιες δυνατότητες, αλλά δυστυχώς αφύλακτες. Και επίσης πρέπει να λυθεί και το πρόβλημα, το γνωστό πρόβλημα της κατασκήνωσης των αθλητών. Δυστυχώς αγώνες δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κατασκηνώσουμε. Είμαστε υπό την επιτήρηση των αρχών σε αυτό το θέμα, επικρέμεται η απειλή του αυτόφορου κάθε φορά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κάποτε πρέπει να λυθεί. Κατασκηνώσεις γίνονται όλων των ειδών,
από όλες τις δραστηριότητες πλην των αθλητών της αθλητικής αλλίας. Ελπίζω να λυθεί και αυτό το πρόβλημα και έτσι να έχουμε και διοργανώσεις και σε αυτή τη λίμνη, η οποία όπως είδατε και εσείς έχει απεράμιλο φυσικό καλός. Το περιβάλλον είναι πόλος έλξης για τους τουρίστες, γιατί όχι και για τους αθλητές αθλητικής αλλίας.